σε κατάθεση αιτήματος προς το Δασαρχείο για την παραχώρηση έκτασης στο Παυλόκαστρο, προκειμένου να προχωρήσει στην κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων, προχώρησε μέσω ΦΟΣΤΑ η Δημοτική Αρχή. Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο χρόνου. Επειδή ακριβώς το Δημοτικό Συμβούλιο είχε απορρίψει τις θέσεις που είχαμε τότε προτείνει, ζητήσαμε και από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας να γνωμοδοτήσει και αυτό για ένα κατάλληλο χώρο. Από τη μελέτη που έκανε το Τεχνικό Επιμελητήριο, εμπεριστατωμένη, προκύπτει ότι ο καταλληλότερος χώρος είναι ο χώρος του Παυλόκαστρου. Το παλιό ορυχείο του Τιτάνα. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να πυροδοτήσει μπαράζ αντιδράσεων. Ήδη κάτοικοι της Μεσάτιδας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, μόλις πληροφορήθηκαν για τις προθέσεις του Δήμου, δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την κατασκευή, τη δημιουργία ΣΜΑ στην περιοχή Παυλόκαστρου. Αυτό που πρέπει να κυριαρχεί στη σκέψη όλων είναι το γενικό συμφέρον. Κάπου πρέπει να χωροθετηθεί. Και γι' αυτό ακριβώς ζητήθηκε και από το Τεχνικό Επιμελητήριο, πέραν από τις σχετικές γνωμοδοτήσεις των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, να βρεθεί ο καταλληλότερος χώρος. Νομίζω ότι αυτό πλέον έχει εξαντληθεί. Από τεχνικής, οικονομικής και λοιπόν απόψεων, είναι ο καταλληλότερος χώρος. Θα συζητήσουμε με τους κατοίκους, θα προσπαθήσουμε να τους εξηγήσουμε. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής είναι σε έκταση 16 στρεμμάτων να προχωρήσει στη δημιουργία του ΣΜΑ. Εκτός από τους κατοίκους, η αποκάλυψη της είδησης, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος έχει λάβει πολιτική απόφαση για δημιουργία του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων, παρακάμπτοντας το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης. Προφανώς και το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφανθεί για τη χωροθέτηση. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε το αίτημα για τη θέση αυτή προς το Δασαρχείο, γιατί είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και πρέπει, δεν υπάρχει πλέον χρόνος. Ο κύριος του έργου κάνει το αίτημα, δεν το κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Παράλληλα, φορείς δηλώνουν αποφασισμένοι να προσφύγουν στα δικαστήρια, βασιζόμενοι σε μελέτη από την οποία προκύπτει πως η δημιουργία ΣΜΑ στη συγκεκριμένη περιοχή θα οδηγήσει σε μια νέα ξερόλακα.